Σήμερα έχουμε μαζί μας μια κυρία, έναν ζωντανό θρύλο της παγκόσμιας δισκοβολίας. Είναι μαζί μας η κυρία Αναστασία Κελεσίδου. Κυρία Κελεσίδου, καλημέρα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε και είναι τιμή δική μας που είστε στην παρέα μας σήμερα το πρωί. Είστε καλά, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Αφού έχουμε υγεία, είμαστε καλά. Και με αυτά που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και με τους κορονοϊούς, μόνο γεροί πρέπει να ζητάμε, μάλλον το πρώτο να είναι να είμαστε γεροί. Ακριβώς, έτσι. Να είμαστε γεροί και όλα τα υπόλοιπα μετά μπορούμε να τα παλέψουμε. Και ειδικά εσείς, η οποία μας έχετε κάνει τόσες πολλές φορές υπερήφανους σαν Έλληνες και σαν πρώην αθλήτρια, θεωρώ ότι και ακόμα και σαν αθλήτρια εννοώ ότι το πρώτο στόχο ήταν η υγεία και μετά έπονται όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Το πρώτο και το σημαντικότερο ήταν η υγεία, να μην πάθουμε κάτι, να μην τραυματιστούμε. Ναι. Έτσι είναι το πιο σημαντικό. Οπότε το εκτιμούμε εδώ και πολλά χρόνια στη ζωή μας, ότι θα πρέπει πρώτα να κοιτάζουμε την υγεία μας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Τους στόχους μας να πραγματοποιηθούν. Κυρία Κελεσίδου, ξεκινήσατε την δισκοβολία. Η ερώτηση που θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε την κουβεντούλα μας είναι πώς. Συγγνώμη για την έκφραση, δεν είναι λίγο αδόκιμη και δεν είναι ραδιοφωνική, αλλά θα ήθελα να την κάνω έτσι αυτή την ερώτηση. Πώς και μπλέξατε με τη δισκοβολία? Τυχαία. Ξεκίνησα από πολύ μικρή, βέβαια. Μου άρεσε η γυμναστική από μωρό. Ξεκίνησα ενόργανη από πολύ μικρή, 5-6 χρονών. Αλλά μετά στην πορεία, επειδή ψήλωνα πάρα πολύ, έκανα αρκετά χρόνια. Από εκεί και πέρα ύστερα πήγα λίγο στο μπάσκετ. Δεν μου άρεσε τόσο πολύ, μου αρέσει να το παρακολουθώ. Τι ύψος έχετε, επειδή είστε πάρα πολύ ψηλή, τι ύψος έχετε αν επιτρέπετε? 1,92 είναι. 90... Ναι. Είναι λίγο σπάνιο, ειδικά για τη χώρα μας, να υπάρχουν έτσι, και ειδικά εκείνη την εποχή. Και ασχοληθήκατε με το μπάσκετ και δεν σας άρεσε, κυρία Κελεσίδου, Γενικά τα ατομικά, ναι, δεν. Όταν ίσως είναι το τι ταιριάζει και στο κάθε χαρακτήρα το άθλημα. Μ' άρεσε να το παρακολουθώ πάρα πολύ το μπάσκετ, εννοείται. Όλα τα αθλήματα, όχι μόνο το μπάσκετ. Αλλά δεν μου ταιριάζει στο χαρακτήρα μου, γιατί έχεις να κάνεις με άλλους ανθρώπους. Ότι μπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον, αλλά υπάρχουν και έτσι άλλα πράγματα στα ομαδικά. Σωστά. Έτσι πήγα στο Στίβο, εντελώς τυχαία, με την αδελφή μου. Γιατί η αδελφή μου περνούσε 6 χρόνια, τότε ετοιμαζόταν για να πάει και έτσι, για γυμνάσια, και αδελφή μου γυμναστική ακαδημία. Και πήγα στο Στίβο κατά τύχη, τίποτα παραπάνω, δεν υπήρχε κάτι. Και εκεί έμεινα. Και πάτε, ας πούμε, με την αδελφή σας τυχαία, της κάνετε παρέα ουσιαστικά. Και πώς πιάσατε το δίσκο στα χέρια σας? Έκανα την αρχή με τον... Δηλαδή κατευθείαν πήγατε, ας πούμε... Κατευθείαν δεν κάνεις. Για πείτε μας λίγο την ιστορία σας, αυτά θέλουμε να μάθουμε. Για πείτε μας λίγο, πώς άσατε στο δίσκο, στην δισκοβολία? Όλα τα παιδιά ξεκινάνε κάνοντας όλα τα αθλήματα. Άλματα, ρήψεις, τρέξιμο. Έκανα τότε με τον Σαν Ηρακλή, βέβαια. Με τον Καλύβα, τον πολύ γνωστό... Ναι. Που είχε στρατιές, περάσανε μικρών παιδιών από τον Καλύβα. Και από εκεί και πέρα με έστειλε στις ρήψεις. Έτσι, τέλος πάντων, ο ίδιος έκρινε ότι είμαι πιο καλή. Και πήγα στις ρήψεις, όπου εκεί σιγά σιγά είχα αυτή την πορεία που εσείς είδατε. Την τεράστια. Μου άρεσε γενικά, μου άρεσαν γενικά τα ρηπτικά, τα πιο δυναμικά αγωνίσματα. Βγάλατε δηλαδή το ταλέντο σας μέσα από αυτές τις προσπάθειες που κάνατε σε διάφορα αθλήματα. Κολλήσατε στο να πιάσετε το δίσκο και να το πετάξετε, ας πούμε. Ξεκίνησα με το ότι μου αρέσει. Από εκεί και πέρα δεν είχα ποτέ στο νόμο ότι ήμουν ένα παιδί το οποίο μου άρεσε να γυμνάζομαι και να κάνω τα πάντα με πολλή ενέργεια. Από εκεί και πέρα, βλέποντας σιγά σιγά ότι μπορώ λίγο παραπάνω, πρωταθλήτρια Ελλάδος στην ηλικία μου, μετά σιγά σιγά... Σε τι ηλικία ξεκινήσατε, κυρία Κελεσίδου? Σε τι ηλικία ξεκινήσατε? Στα 12. Στα 12,
12, ναι. Τότε δεν ξεκινούσαν από πολύ μικρά τα παιδιά, 11-12. Δεν υπήρχαν, δηλαδή, όπως τώρα που υπάρχουν οι ακαδημίες και βλέπουμε ότι υπάρχουν ομάδες στο στίβο που ξεκινάνε πολύ πιο μικρά τώρα πλέον, όπως κάτι παρόμοιο που γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Έτσι κάπως λειτουργούν τα πράγματα. Υπάρχουν ακαδημίες και στο στίβο που ξεκινάνε από 5-6 χρονών. Τότε δεν υπήρχαν τέτοιες ηλικίες στο στίβο που να ασχολούνται τα παιδιά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι τώρα πλέον και οι νέοι γονείς από πολύ πιο μικρά έχουν πλέον, υπάρχουν οι ακαδημίες, υπάρχουν περισσότερες επιλογές στο να ξεκινήσει ένα παιδί το οποιοδήποτε άθλημα θέλει από τις ηλικίες των 4-5 χρονών, 6 και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Πόσο δύσκολο άθλημα είναι, πέρα από μοναχικό, η ρήψη ή η δισκοβόλεια? Όλα τα άθληματα είναι δύσκολο όταν κάνεις πρωταθλητισμό και προσπαθείς έτσι να διακριθεί στο εξωτερικό, κάθε αγώνισμα έχει τις δυσκολίες του. Είναι δύσκολο, αλλά εμένα μου άρεσε αυτό. Δεν ήταν κάτι ότι το έκανα με το ζόρι ή με πίεζε κάποιος. Mm-hmm. Ήταν κάτι που μου άρεσε και το έκανα γιατί το αγαπούσα αυτό. Είναι ένα άθλημα το οποίο προσωπικά το σας παρακολουθούσα, φαντάζομαι και πολλοί Έλληνες, ειδικά στα μεγάλα τουρνά όπως τους Ολυμπιακούς, η οποία κατέχεται και δύο αργυρά μετάλλια, ένα στο Σίδνεϊ του 2000 και ένα στην Αθήνα στο 2004, για να μπορέσεις να στείλεις αυτόν τον δίσκο στα 67 και 70, δεν είναι το ατομικό σας ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Για να μπορέσεις να στείλεις αυτό το δίσκο, ο οποίος τι περίμετρο έχει, τι βάρος έχει στις γυναίκες? 1 κιλό είναι στις γυναίκες και 2 κιλά είναι στους άντρες. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσεις να στείλεις αυτό το δίσκο στα 67 και 70, τι θέλει πέρα από δύναμη? Δηλαδή φαντάζομαι ότι το πιο σημαντικό είναι η τεχνική. Είναι συνδυασμός πραγμάτων, δεν είναι η δύναμη μόνο. Άσχετα αν φαίνεται ότι τα ρηπτικά είναι έτσι, χρειάζεται να είσαι δυνατός για να μπορέσεις να διακριθείς. Αλλά πρέπει να είσαι και γρήγορος, να έχεις έκρηξη. Και πολύ σημαντικό βέβαια είναι η τεχνική, η οποία ειδικά στα δικά μας αγωνίσματα είναι κάτι που το μαθαίνεις και χρειάζεται έτσι πολλά χρόνια για να μπορέσεις να διακριθείς, πολλή προσπάθεια. Είναι συνδυασμός πραγματικά, πρέπει να είσαι και πολύ γρήγορος με στη βαλβίδα, δεν μπορείς να είσαι αργός και να έχεις και στο τέλος έκρηξη. Είναι, δηλαδή, η τεχνική η οποία ακολουθείτε είναι ξεχωριστή για τα κάθε αθλητή? Και δεν ξέρω αν μπορεί να σας ακούγονται λίγο χαζές οι ερωτήσεις. Mm-hmm. Απλά είναι ερωτήσεις που τις έχω συζητήσει πολλές φορές με δικούς μου ανθρώπους και θα ήθελα έτσι να τις πούμε και στον αέρα για να ακούσουμε από έναν Ολυμπιονίκη, από μια γυναίκα η οποία έχει καταφέρει τρομερά πράγματα στην παγκόσμια δισκοβολία. Δηλαδή, ο κάθε αθλητής ακολουθεί μια τακτική σύμφωνα, ας πούμε, με την ταχύτητά με του, με το σωματότυπο. Μπράβο, αυτό. Ακριβώς. Με το σωματότυπο που έχει ο κάθε αθλητής, mm-hmm. που βασίζεται πιο πολύ στην έκρηξη, στη δύναμη, αν έχει πιο πολύ δυνατά πόδια, ίσως κάθεται πιο χαμηλά, μα έχεις πιο δυνατά πόδια. Έχει διάφορα που τα μαθαίνεις. Διάφορες τεχνικές. Χρειάζεται πολλά χρόνια γιατί δοκιμάζεις πράγματα ώστε να καταλήξεις κάποια στιγμή ότι αυτό σου ταιριάζει και βάσει αυτό χτίζεις ύστερα τη δύναμή σου και από εκεί και πέρα μπορείς να έτσι να έρχονται οι επιδόσεις οι όποιες τέλος πάντων ο κάθε αθλητής μπορεί να έχει και να φέρει. Για να φτάσει ένας αθλητής να είναι αργυρός Ολυμπιονίκης σε 2 Ολυμπιάδες με παγκόσμια χάλκινα αργυρά, πανευρωπαϊκά, χρυσά σε μεσογειακούς, πόσες ώρες την ημέρα πρέπει, ή τουλάχιστον εσείς, να μας πείτε από την προσωπική σας εμπειρία, τι χρειάζεται από θέμα προετοιμασίας, από θέμα προπόνησης, για να είναι έτοιμος να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο? Γιατί φαντάζομαι ότι ένα κομμάτι είναι το ταλέντο, που εσείς το είχατε, το ταλέντο, το βγάλατε, το δουλέψατε, αλλά είναι αυτό που λέμε να το δουλέψεις. Τι δουλειά χρειάζεται για να κάνεις ένα ακατέργαστο διαμάντι και ένα ταλέντο Ολυμπιονίκη? Προφανώς το ταλέντο είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει, να έχεις κάποιο προσόντα. Από εκεί και πέρα όμως το ταλέντο μόνο του δεν φαίνει ούτε επιδόσεις, ούτε μετάλλια. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά θέλω να πω ότι και στα ταλέντο και οπουδήποτε και να έχεις, αυτό που έχω πει πολλές φορές ότι το ατομικό άθλημα είναι τελείως διαφορετικά, γιατί στο ομαδικό μια κακιά σου μέρα, μια κακιά σου στιγμή μπορεί ένας συναθλητής σου ίσως να σε βοηθήσει, να σε καλύψει, να σε συμπρόξει. Στο ατομικό είναι πολύ πιο δύσκολο, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, είναι πιο δύσκολο. Την όποια αποτυχία ή επιτυχία, την επιτυχία μάλλον τη μοιράζεσαι με πολλούς, την αποτυχία είσαι μόνος σου. Εντάξει, έχουμε ζήσει τέτοιες στιγμές. Στην αποτυχία πάντα είσαι μόνος σου και προσπαθείς, θυμάμαι χαρακτηριστικά, εντάξει, πολλές φορές, όταν είσαι μόνος στο δωμάτιο και δεν έχεις κανένα να είναι κοντά σου, ίσως οι πολύ λίγοι οι γονείς, ο προπονητής, και αυτό, να προσπαθείς να κάνεις, ας πούμε, τον απολογισμό σου και να σκεφτείς τι ακριβώς έφτιαξε και δεν πήγε καλά. Δηλαδή δεν είχες αποτέλεσμα που προφανώς εσύ είχες στο νου σου ότι μπορούσες να πετύχεις. Αλλά στην επιτυχία, στο ατομικό, έχεις πολλούς που σε έχουν βοηθήσει. Είναι αυτό που λένε ότι διάφορες μεριές. Ότι... η επιτυχία έχει πολλούς πατεράδες. Η αποτυχία είναι τη γέμεσαι μόνος. Δεν το λέμε τυχαία, ναι. Ναι. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στην αθλητική πορεία της Αναστασίας Κελεσίδου? Έτσι που τη θυμάστε πολύ έντονα και που έχει μείνει μέσα έτσι έντονα. Εντάξει, πιο δύσκολη είναι αυτό που το έχω πει πάρα πολλές φορές και με ρωτάνε και δημοσιογράφοι, ήταν το Αθήνα 97, που τότε ήταν οι αγώνες, τέλος πάντων, που είχα πάρει χρυσό μετάλλιο Μεσογειακούς. Και ίσως δεν μπορούσα να διαχειριστώ τόσο καλά το άγχος που είχα και όλη αυτή την πίεση, γιατί όλοι περιμένανε να πάρω ένα μετάλλιο. Εκεί δεν μπήκα ούτε στον τελικό. Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό που το λένε όλοι, που είχα περπατήσει από το Ολυμπιακό στάδιο στο Πρέσβεν με τα πόδια. Από τη στεναχώρια σας, κανένας. Εντάξει, ήταν μεγάλη στεναχώρια, αλλά το ξεπέρασα πολύ δύσκολο και νομίζω ότι έτσι πρέπει να το ξεπερνάμε εύκολα. Την ίδια στιγμή, δηλαδή, αν μου δινόταν, που δεν σου δίνονται οι ευκαιρίες έτσι, να αναγωνιζόμουν την επόμενη μέρα, φυσικά και θα το έκανα. Ναι. Αλλά αυτό ήταν κάτι που με βοήθησε όμως, γιατί οι αποτυχίες είναι αυτές και οι δυσκολίες που χτίζουν τον χαρακτήρα ενός πρωταθλητή, και εκεί φαίνεσαι αν μπορείς να συνεχίσεις και να φτάσεις στο στόχο σου και να έχεις επιτυχίες. Γιατί αν απαρατήσεις, είσαι πάρει από κάτω, εντάξει, δεν έχεις τελειώσει και ναι, ναι. Πας για άλλα πράγματα. Πάντως, πορεία... Αυτό με βοήθησε όμως στην ουσία, για αυτή η πολύ μεγάλη μου αποτυχία που έτσι το βίωσα εγώ. Ήταν που με βοήθησε όμως από εκεί και πέρα και δεν επέτρεψα ποτέ στον εαυτό μου να μου ξανασυμβεί αυτό, δηλαδή να μου κοπούν τα πόδια, στο πούμε, εντός εισαγωγικών, και να, ενώ μπορούσα να, δεν ξέρω τι, κανένας δεν ξέρει τι θα μπορούσα να πάρω πιο μετάλλιο ή όχι μέσα σε ένα αγώνα, αλλά σίγουρα το ότι αποκλείστηκα από τα προκριματικά άτομα ήταν κάτι το οποίο ήταν λόγω του άγχους που είχα και τρέμανε τα πόδια μου. Αυτό δεν επέτρεψε ποτέ να ξανασυμβεί ναι. Και έτσι είχα μια άλλη πορεία από εκεί και πέρα. Αυτό φαίνεται, αυτό ήθελα να πω, ότι μάλλον καλό σας έκανε, καλό. Πολύ, δηλαδή, βέβαια. Εκείνη τη στιγμή φαντάζομαι ότι, για να το συζητάμε ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια, επικραθήκατε, αλλά η πορεία σας απέδειξε ότι μετά όχι μόνο δεν σας άφησε πίσω, αλλά μάλλον σας πείσμωσε και περισσότερο, και φτάνουμε στο Σίδνεϊ, ας πούμε, το 2000, εκεί όπου παίρνετε το Αργυρό. Πώς είναι να παίρνεις μέρος σε μια Ολυμπιάδα και εσείς, και ειδικά έναν άνθρωπο όπως εσείς που έχετε φέρει 2 Ολυμπιακά μετάλλια στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το περιγράψεις ίσως με απλές λέξεις, ναι. Ή το πώς νιώθεις εκείνες τις στιγμές, γιατί είναι αυτή η καθημερινή προσπάθεια, ο αγώνας, να παλεύεις με τους τραυματισμούς, με τις δυσκολίες που τυχόν έχει κάθε αθλητής από διάφορες μεριές, διάφορα εμπόδια που του παρουσιάζονται. Όταν φτάνεις εκείνη τη στιγμή και έχεις καταφέρει να ανέβεις στο βάθρο, είναι μια δικαίωση, μια ικανοποίηση, περηφάνεια. Περηφάνεια για τους ανθρώπους που σε πιστεύουν τόσα χρόνια, που σε στηρίζουν. Νιώθεις έτσι ότι κάποιους ανθρώπους τους δικαίωσες, τη χώρα σου, ότι... έτσι μια μικρή χώρα και ένας άνθρωπος μπόρεσε να κάνει τους Έλληνες να νιώσουν πραγματικά υπερήφανοι, και είναι κάτι που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ οι Έλληνες. Εντάξει, είναι πολλά πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή νιώθει, συγκίνηση, ανάμεικτα τα συναισθήματα, όλα αυτά.
που σας λέω. Είναι αυτό που λέτε, ότι κάποια πράγματα ίσως δεν μπορούν να αποτυπωθούν. Δεν μπορείς να περιγράψεις, δεν μπορείς να αποτυπώσεις. Είναι πολύ έντονα αυτά που νιώθεις, που όπως λέω πολλές φορές, αυτό που νιώθεις μέσα από τον πρωταθλητισμό, είτε είναι χαρά, πόνος, αυτό που λέμε στεναχώριες ή διάφορα πράγματα που νιώθεις στην πορεία, ψάχνεις να τα βρεις ύστερα μετά όταν κλείνουμε την καριέρα μας και δεν μπορείς να βρεις τόσο δυνατά συναισθήματα που να τα βιώνεις έτσι με τόσο δυνατό τρόπο. Εγώ το μόνο ύστερα αργότερα όταν σταμάτησα και μετά ήταν η γέννηση των παιδιών μου, ας πούμε, κάτι ναι. που έτσι ένιωσα πολύ δυνατά. Δεν ξέρω που αλλού μπορείς να νιώσεις τόσο έντονα συναισθήματα. Έντονα, ναι. Η Ελλάδα το 2021 μπορεί να βγάλει Κελεσίδου. Και τι εννοώ, σύμφωνα με τις υποδομές, σύμφωνα με την υποστήριξη της πολιτείας, του ΣΕΓΑΣ, μπορεί να βγάλει, να στηρίξει έναν άνθρωπο, ένα νέο παιδί το οποίο έχει ταλέντο, δουλεύει και όρεξη για δουλειά. Γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για την Ελλάδα και για το στίβο το οποίο δεν είναι επαγγελματικά τα στάνταρ, όσον αφορά το οικονομικό τουλάχιστον κομμάτι. Δεν ξέρω αν κάνω κάποιο λάθος, διορθώστε με σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την λίγη γνώση που έχω, ότι δεν ξέρω αν μπορεί ένα παιδί να έχει αποκλειστικά και μόνο την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό, και μιλάμε για την Ελλάδα το 2021. Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Υποδομές, ενώ είχαμε την ευκαιρία λόγω της Ολυμπιάδας να υπάρχουν κάποιες υποδομές πολύ, πολύ καλές στη χώρα μας, δεν τις κρατήσαμε, δεν τις συντηρήσαμε. Υπήρχε πολύ μεγάλη φθορά σε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις. Δεν τις διαχειριστήκαμε σωστά ως χώρα, ώστε να έρθουν και περισσότερα παιδιά και να έχουμε έτσι και να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά μετά τις επιτυχίες. Εγώ έλεγα ότι το πιο σημαντικό που είχα εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά που φέραμε μετάλλια δεν είναι να έρθουν μόνο τα παιδιά, δεν είναι ο Τσιτσιπάς επειδή έρχονται τα παιδιά τώρα στο τένις, ότι προφανώς και έρχονται, επιτυχίες φέρνουν παιδιά στα γήπεδα και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αλλά από εκεί και πέρα το δεύτερο βήμα, το σημαντικότερο, είναι να μπορέσεις να κρατήσεις αυτά τα παιδιά μέσα στο γήπεδο και να μην σταματήσουν. Νομίζω ότι σε αυτό από εκεί και πέρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και οι υποδομές και οι ομοσπονδίες, ότι θα πρέπει να στηρίζουν τα παιδιά και η πολιτεία να υπάρχουν κίνητρα για αυτά τα παιδιά, για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να έχουν κάποιο μέλλον, μια συνέχεια. Από εκεί και πέρα όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχουν κίνητρα, προφανώς θα πάνε κάπου αλλού ή θα σταματήσουν πολύ νωρίς. Και αυτά τα ταλέντα τα οποία φυσικά και υπάρχουν στη χώρα μας, δεν έχουν τελειώσει να ξαφνικά υπάρχουν πολύ μεγάλα ταλέντα, απλά δεν έχουν αυτή την ανωδική πορεία. Ή είναι στάσιμα ή σταματάνε λόγω τραυματισμών ή ακολουθούν άλλο δρόμο. Υπάρχει τρόπος να αλλάξει όλο αυτό? Γιατί πολύ σωστά λέτε και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι το θέμα δεν είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, για τον Στέφανο τον Τζιμπά και τη Μαρία Σάκαρη που φέρνουν επιτυχίες και βλέπουμε. Και επειδή και εγώ ασχολούμαι με το τέννις. Ναι, ανάλογο. Έγινε και τότε. Είχαμε φέρει πάρα πολλά μετάλλια έτσι, και υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά στα γήπεδα. Ήταν σωστά. Γεμάτα και αυτό θέλουμε. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και σημαντικό. Το δεύτερο είναι όμως ότι θα πρέπει αυτά τα παιδιά να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ο καθένας από τη μεριά του, από τη θέση ευθύνης που μπορεί να έχει η Ομοσπονδία, η Πολιτεία, όλα αυτά τα πρόσωπα, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας μέσα στα γήπεδα. Αυτό θέλουμε, τίποτα παραπάνω. Τώρα το τι επιτυχίες θα φέρουν, θα είναι Ολυμπιακό μετάλλιο, αν θα είναι, έρχεται σε δεύτερη μοίρα, το αν θα είναι πιο μεγάλη, πιο μικρή επιτυχία, το σημαντικό είναι να υπάρχουν παιδιά μέσα στο γήπεδο και έτσι τα παιδιά να βρίσκονται κοντά στον αθλητισμό. Ένα λάθος που κάνουμε και νομίζω ότι το κάνω και εγώ σαν γονέας ίσως και θέλω να προσπαθήσω να μην το κάνω τουλάχιστον μεγαλώνοντας τα παιδιά μου, ότι έχουμε μια λάθος νοοτροπία και μια λάθος παιδεία όσον αφορά τον αθλητισμό. Εμείς οι Έλληνες γενικότερα, ότι κοιτάζουμε και βλέπουμε μόνο το μετάλλιο, το πώς θα γίνει το παιδί μας το καλύτερο. Και δεν βλέπουμε την ουσία του αθλητισμού, που είναι να ασχοληθεί πραγματικά με κάτι το οποίο θα το τραβήξει ίσως από άλλες καταστάσεις και θα το κάνει πολύ πιο υγιή και στο σώμα και στο μυαλό. Και στο μυαλό, το σημαντικότερο είναι, ναι, βέβαια.
Δεν ξέρω αν έχετε ζήσει αυτή τη. Εσείς πώς το βλέπετε, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι όχι, αυτό εγώ τώρα, δεν δηλαδή, το βλέπουμε, βλέπω έτσι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπετε έτσι. Δηλαδή, εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι καθόλου. κάποια στιγμή βγήκε και η Τασούλα Κελεσίδου πρώτη στη δυσκολία. Άρα, πάμε το παιδί μας στη δυσκολία. Α, δεν είναι καλό το παιδί μας. Δεν ποιος είναι ο επόμενος, ο Κιτσιτσιπάς. Να πάμε τένις. Α, δεν είναι καλό ο Τσιτσιπάς. Μετά από ένα χρόνο βγήκε ο Ιγνατίου καλό στην ιστιοπλοεία. Να τον πάμε ιστιοπλοεία. Δεν πρέπει και εμείς λίγο να Οι το δούμε αλλαγές δεν διαφορετικά. είναι να το πάμε, είναι το τι θέλει το παιδί, έτσι, καταρχήν, τι του Ναι, αρέσει. το κάνουμε αυτό Η όμως. επιλογή του παιδιού. Αλλά από εκεί και πέρα, για μένα προσωπικά, αν με ρωτάτε για τα παιδιά μου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το τι άθλημα θα κάνει και όπου και να μου πούνε θα τους και τους πηγαίνω και θα τους πάω. Αρκεί να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο. Για μένα το Σωστό. Όφελος, ας πούμε, είναι να είναι μέσα στο γήπεδο. Δεν να ξέρει κανένα την πορεία που μπορεί να έχει και να λέμε ότι θα μπορείς να πάρεις μετάλλιο και να φτάσεις να πάρεις μετάλλιο, υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος. Οπότε Έχει πολύ, πολύ δουλειά από πίσω, παιδιά, έχει να φτάσεις. Πολύ δουλειά και πολύ έτσι. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να, όπως είπατε πριν, να είναι μέσα στα γήπεδα τα παιδιά και να μπορέσουν να κερδίσουν πράγματα τα οποία χτίζουν το χαρακτήρα τους και τους ακολουθούν σε όλη τη ζωή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι τα μετάλλια. Είναι ο χαρακτήρας του παιδί που διαμορφώνεται, που δεν μαθαίνει πολλά πράγματα μέσα από τον αθλητισμό. Μαθαίνει να μην τα παρατάει, να προσπαθεί. Και μάλλον θα μιλούσαμε πολλές ώρες για να πούμε αυτά που ναι, μπορείς να ναι, κερδίσεις μέσα από τον αθλητισμό. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, πιστεύω. Μπορεί να το ξαναρτονίζω λίγο αυτό το πράγμα, γιατί είστε άνθρωπος του στίβου, του χώρου. Είχατε κατέβει και για τις εκλογές του ΣΕΓΑΣ. Πιστεύετε ότι υπάρχει, μπορεί το 2021 να αλλάξει κάτι και να ξαναδούμε? Γιατί κατά ψέματα, μετά από εκείνη τη χρυσή γενιά τη δικιά σας, μέχρι το 2004-2008, όπου είχαμε, τώρα έχουμε βέβαια και την Κατερίνα τη Στεφανίδη απλά είναι προσπάθειες μεμονωμένες, δηλαδή. Μεμονωμένες. Πολύ, δηλαδή, βλέπεις ένα χρόνο, δύο χρόνια βγαίνει ένας αθλητής. Αλλά εκείνη η γενιά η δικιά σας από το 97 μέχρι το 2004, που βλέπαμε πραγματικά σε πολλά πολλά αθλήματα να παίρνουμε παγκόσμια, να παίρνουμε χρυσά σε Ολυμπιακούς, Αργυρά, Χάλκινα. Τι είναι διαφορετικό που δεν μπορεί να το κάνουμε, που δεν γίνεται τώρα μάλλον από εκείνη τη χρυσή εποχή του στίβου, του ελληνικού στίβου? Είναι το οικονομικό δηλαδή μόνο? Ναι. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών. Όταν δεν υπάρχει στήριξη από, όπως είπα, από μια ομοσπονδία, θα πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά, αυτό που έλεγα και τότε και τώρα και πάνω το λέω, ότι θα πρέπει να είναι κοντά στους αθλητές, στους προπονητές, στους ανθρώπους που κάθε μέρα βρίσκονται στα γήπεδα και παλεύουν οι άνθρωποι να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες των παιδιών. Είτε από θέμα τραυματισμών. Εγώ θα πω το πιο απλό, έτσι. Το πιο απλό, αλλά πολύ σημαντικό για τους αθλητές και για τη συνέχειά τους. Γιατί αν τραυματιστεί κάποιος αθλητής και δεν αποκατασταθεί, θα σταματήσει. Οπότε έχεις χάσει ένα πολύ μεγάλο, ας πούμε, ταλέντο, ανθρώπους που είναι μέσα από το χώρο. Θα πρέπει να στηρίξουμε μέσα από το χώρο που είμαστε, από την Ομοσπονδία. Μια και είμαι και στη διοίκηση τώρα ως διοικητικό μέλος, να είμαστε κοντά στα παιδιά και να δοθούν κίνητρα. Όταν φτάνει σε μια κρίσιμη ηλικία ένας αθλητής και το μέλλον του είναι αβέβαιο για το τι θα κάνει, πώς θα ζήσει, δεν είναι ότι θα πάρει χρήματα ή δεν είναι ότι θα γίνει εκατομμυριούχος ή θα πάρει τα πίστευτα ναι, λεφτά, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι θέμα επιβίωσης, έτσι. Κάπως πρέπει να ζήσει ένας άνθρωπος και φτάνει στα 18-20 χρονών και δεν έχεις έτσι κάποια, να μπορείς να μπει στο πανεπιστήμιο, να τα παιδιά αυτά να έχουν στο νου τους, από εκεί και πέρα όταν σταματήσουν, θα μπορέσουν να ζήσουν, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό και τα παιδιά αυτά. Να έχουν τη σιγουριά και την ηρεμία το ότι εγώ θα ασχοληθώ να με το άθλημά μου, αλλά ασφάλεια. Μετά τα 24, 25, 26, αναλόγως πότε θα σταματήσω, θα τα δώσω όλα στον αθλητισμό, για την χώρα μου, για την προσωπική μου έτσι, άνοδο, αλλά θα ξέρω ότι θα έχω και μια συνέχεια μετά από όλο αυτό και δεν θα μείνω επί ξύλο κρεμάμενος, ας πούμε. Ακριβώς. Να υπάρχει μια ασφάλεια στα παιδιά αυτά. Δεν λέμε τώρα ότι προφανώς μέσα από τον αθλητισμό δεν γίνεται κανένας για τον πρωταθλητισμό πλούσιος. Ναι. Αλλά να υπάρχει μια ασφάλεια ότι τα παιδιά αυτά
εκείνη την κρίσιμη στιγμή, πούμε, ότι πρέπει να, ή να πάνε σε κάποιο πανεπιστήμιο ναι, και ναι. Να σπουδάσουν. Θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμός και να σπουδάζουν και να μπορούν να προπονούν τα παιδιά. Είναι πάντως ένα θέμα το οποίο λόγω των εκλογών που είχαν γίνει σε πολλές ομοσπονδίες τους προηγούμενους μήνες και επειδή είχα και ανθρώπους οι οποίοι όπως εσείς τώρα αυτή τη στιγμή συζητάμε και λέω ότι δεν υπάρχει, για μένα τουλάχιστον, δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από το να έχεις έναν αθλητή επίπεδου όπως έχω αυτή τη στιγμή και συζητάμε μαζί επίπεδου Κελεσίδου και να μην είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει παγκόσμια, έχει πάρει ολυμπιακά μετάλλια. Δεν μπορεί να μην δεν βρίσκεται στη διοίκηση της κάθε ομοσπονδίας ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια και την παραμικρή ψυχολογία ενός αθλητή. Γιατί καμιά φορά είναι πολύ πιο σημαντικό το να βρεθείς δίπλα σε έναν αθλητή σου, όταν δεν μπορείς να του προσφέρεις τα οικονομικά, να έχεις την οικονομική δυνατότητα και σαν χώρα και σαν πολιτεία, τουλάχιστον η Κελεσίδου, η κάθε Κελεσίδου που έχει βρεθεί σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, ξέρει πώς θα προσεγγίσει τον αθλητή που μπορεί εκείνη τη στιγμή να είχε μια αποτυχία, ένα τραυματισμό. Γιατί είπε εκείνη τη στιγμή, όταν έχουμε περάσει τώρα εγώ από 12, δεν θα πω σωστή βασμό 12 και σταμάτησα στα 32 μου, όλη μου η ζωή ήταν μέσα στα γήπεδα. Φυσικά και ξέρω, η πραγματικότητα είναι ότι ξέρω ακριβώς πώς νιώθουν τα παιδιά, γιατί έχω περάσει από όλα αυτά τα στάδια. Και ξέρω πραγματικά εκείνη τη στιγμή τι χρειάζονται οι αθλητές και ακόμα και οι προπονητές, έτσι, για να τους δώσει ένα χέρι βοήθειας που δεν, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι μόνο το οικονομικό, έτσι, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Αλλά είναι πραγματικά δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Και όπως για να το πάμε λίγο στο πιο θετικό, έτσι, για να την αλλάξουμε λίγο και την πορεία. Mm-hmm. Για ποιο λόγο, ας πούμε, να πάω εγώ. Τι είναι αυτό που προσφέρει ο στίβος, η δισκοβολία στο παιδί μου. Mm-hmm. Δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να πείσουμε νέους γονείς να πάνε, να τους παρακινήσουμε να ασχοληθούν με το στίβο. Να σας πείσουμε την επιτυχία που είναι κάτι, ένα κομμάτι το οποίο είναι θέμα παιδιού και ταλέντου. Ο στίβος είναι ένα πραγματικά άθλημα που ό,τι και να κάνεις αργότερα, δηλαδή επειδή υπάρχει ο συνδυασμός ρηπτικά, άλματα και τρέξιμο, χρειάζεται... Ό,τι και να αποφασίσει το παιδί, μπορεί αργότερα να θέλει να κάνει μπάσκετ, να κάνει κάποιο άλλο ναι. άθλημα. Ο στίβος είναι η βάση. Το κυριότερο είναι αυτό, ότι μαθαίνεις από όλα. Να τρέχεις σωστά, που είναι πολύ βασικό, να είσαι αλτικός, αλλά ακόμα και τα ρηπτικά σου σε βοηθάνε σε όλα αυτά τα αθλήματα στη συνέχεια. Αυτό είναι το βασικότερο. Από εκεί και πέρα εγώ δεν θα έλεγα ότι τε και καλά να πάει κάποιος στο στίβο επειδή είναι το δικό μου το άθλημα. Αλλά σίγουρα είναι η βάση που βοηθάει πάρα πολύ και αν το παιδί βαρεθεί ή οτιδήποτε δεν θέλει, μπορεί να πάει κάπου αλλού ύστερα. Δηλαδή όλα αυτά τα αθλήματα όπως λέμε τα ομαδικά ή οτιδήποτε κάνουν μέσα από το χώρο του στίβου, έτσι. Ναι. Είναι πορείες που ο στίβος σε βοηθάει σε όλα αυτά τα κομμάτια στο να μπορέσεις να έχεις... Είναι εύκολο το να πάω εγώ το παιδί μου να το γράψω σε ένα σύλλογο. Ναι, γιατί να μην είναι εύκολο. Δεν ξέρω, υπάρχουν οι αδίσεις... Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Δηλαδή είναι οι ακαδημίες οι οποίες δεν είναι όπως παλιά που ήταν ο Ηρακλής που ήσασταν εσείς. Υπάρχουν και ατομικές και ιδιωτικές ακαδημίες που προετοιμάζουν ένα παιδί. Είναι τα σωματεία τα οποία είναι στην Ομοσπονδία που πλέον τώρα πηγαίνεις και γράφεις το παιδί σου σε όποια ομάδα θέλεις. Δεν είναι... Μάλιστα. Είναι σωματεία της Ομοσπονδίας. Ναι, εγώ κάνω τις ερωτήσεις αυτές για να ακούνε ο κόσμος γιατί καμιά φορά τους φαίνεται βουνό. Σου λέει πού θα πάω, τι θα κάνω, πώς θα το πάω. Αν πάτε στο γήπεδο, έχει πάρα πολλού σύλλογοι. Οι σύλλογοι είναι πάρα πολλοί. Mm-hmm. Όπως είπα πριν, το θέμα είναι ότι ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια και οι γονείς όντως τα φέρνουν στο στίβο. Αλλά από εκεί και πέρα το σοβαρό είναι ότι μετά τα παιδιά δεν συνεχίζουν, τα περισσότερα σταματάνε. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ζήτημα που έχουμε στο στίβο. Αλλά έχει πάρα πολλά παιδιά και αυτό είναι το πολύ έτσι, αισιόδοξο και καλό για το χώρο μας. Έχει πολλά παιδιά στο γήπεδο, είναι γεμάτο από πιτσιρίκια. Μακάρι. Είναι γεμάτο αυτή είναι... Το αισιόδοξο για έτσι, και ειδικά τώρα και με την πανδημία όταν είχαμε, επειδή ήταν ανοιχτή, τα παιδιά γυμναζόταν και έξω στο στίβο, πήρε πολλά ας πούμε παιδάκια από κλειστούς χώρους. Από αίθουσες γυμναστικές κλειστές ήρθαν στο στίβο,
Ναι. Ωραίο αυτό. Μακάρι να παραμείνουν αυτό που είπατε. Μακάρι να μπορέσουν να παραμείνουν, να μείνουν σε αθλητισμό και να δούμε και εμείς επιτυχίες. Και πριν κλείσουμε και θα σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή, είπαμε την χειρότερη στιγμή που είχε η κυρία Αναστασία Κελεσίδου. Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή? Ποια είναι αυτή που τη θυμάστε και γελάτε? Χαμογέλα, σας κάνει ένα χαμόγελο. Πολλές είναι οι στιγμές τώρα, εντάξει, δεν είναι πολλές οι στιγμές που έχω ζήσει, δόξα τω Θεώ, και νιώθω ευγνώμων γι' αυτό που έχω ζήσει, έτσι, είχα την τύχη αυτή. Ήταν τώρα, εντάξει, πρώτη φορά που πήρα έτσι μετάλλιο και διακρίθηκα στο εξωτερικό, ήταν στη Σεβίλη, ας πούμε, που πήρα το παγκόσμιο. Μετά ήταν η πρώτη φορά που έγινε Ολυμπιονίκη στο Σίδνεϊ, που είναι ένα όνειρο κάθε αθλητή να γίνει Ολυμπιονίκης. Και τη μεγαλύτερη στιγμή, εντάξει, το να ζεις τώρα στη χώρα σου την Ολυμπιάδα και να είσαι στην καλύτερη έτσι, στιγμή αθλητικά της καριέρας μου, που ήμουν εγώ και ήμουν έτσι πολύ καλά για να μπορέσω να αγωνιστώ στη χώρα μου. Νομίζω αυτές οι στιγμές ήταν οι πιο έτσι, σημαντικές. Έζησα. Τέλεια. Κυρία Κελεσίδου, θα σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία. Ελπίζω ευχαριστώ και να εγώ, να περάσατε καλά. Καλά, να θεωρώ ότι μάθαμε πολλά πράγματα, πάρα πολλά, τουλάχιστον εγώ και πολλοί από τους γονείς που μας ακούνε, στο να οθήσουμε τα παιδιά, και θα ήθελα να βάλετε τον επίλογο εσείς, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ αυτό που έτσι προσπαθώ πάντα να κάνω, και όχι μόνο από τη δική σας εκπομπή, και όπου μου έτσι με προσκαλούν να βοηθήσω και να προσφέρω έτσι την εμπειρία μου και τις γνώσεις μου, ώστε τα παιδιά μας, αυτό που πραγματικά εγώ θέλω και ως μάνα, να είναι μέσα στα γήπεδα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο μεγάλο έτσι όφελος μπορούμε να έχουμε οι γονείς και όλη η κοινωνία, τα παιδιά να γυμνάζονται, να αθλούνται και να γίνεται ένας τρόπος ζωής αυτό. Οπότε μέχρι να μεγαλώσουμε έτσι και να οριμάσουμε, θα πω εγώ, να μεγαλώσουμε, να αθλούμαστε για να είμαστε καλά και ψυχικά και σωματικά όλοι οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Σαββάτου να έχετε, κύριε Κελεσίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και σε εσάς. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστούμε σε πολύ. Όλους. Καλή ευχαριστούμε συνέχεια. Πολύ. Γεια σας.